5.000 σημεία στα Κουνουπιδιανά, τη Σούδα, το Πιθάρι και το Μουζουρά και συνολικά 18.000 κάτοικοι συγκροτούν την πρώτη ομάδα πιλωτικής εφαρμογής του προγράμματος διαλογής υπολοιμάτων τροφών στην πηγή. Ο Δήμος Χανίων και η ΔΕΔΙΣΑ κάνουν το πρώτο μεγάλο βήμα για να πετύχουν σταδιακά τον εθνικό στόχο της διαλογής βιοαποβλήτων στην πηγή κατά 40%. Το 2016 η ΔΕΔΙΣΑ σε επιλεγμένους μεγάλους παραγωγούς είχε ξεκινήσει με μια προσπάθεια για τη συλλογή βιοαποβλήτων. Η διαφορά που υπάρχει τώρα είναι ότι από τη Δευτέρα ο Δήμος Χανίων πλέον ξεκινάει σε επιλεγμένες περιοχές την συλλογή βιοαποβλήτων. Οργανωμένα πλέον περιοχή-περιοχή με σκοπό να επεκταθεί σε όλο το Δήμο Χανίων. Αυτές τις μέρες ολοκληρώνεται η τοποθέτηση καφεκάδων σε επιλεγμένα σημεία στις περιοχές που θα εφαρμοστεί πιλωτικά το πρόγραμμα. Το πρόγραμμα αυτό είναι η χωριστή συλλογή των υπολοιμάτων τροφών και των φυτικών υπολοιμάτων των πολιτών στο χώρο τους, με την μέθοδο συλλογής σε κεντρικούς καφέ εξωτερικούς κλειδωμένους κάδους, την αποκομιδή τους με απορριμματοφόρα του Δήμου Χανίων και τη μεταφορά τους στο ΕΜΑΚ για επεξεργασία και παραγωγή κομπόστ. Υπάρχει εμπειρία ήδη για την παραγωγή κομπόστ από βιοαπόβλητα προδιαλεγμένα και ανακατεμένα με θερματισμένα κλαδιά και είμαστε στη φάση αυτή. Από την ερχόμενη Δευτέρα μέχρι και την επόμενη Κυριακή, κινητά περίπτερα του Δήμου θα βρίσκονται στις πλατείες της Σούδας, των Κουνουπιδιανών, στο χώρο του παλιού Δημαρχείου στο Πιθάρι και στο Μουζούρα, προκειμένου να διανύμουν εσωτερικούς καφεκάδους 10 λίτρων, βιοδιασπόμενες σακούλες καθώς και το κλειδί με το οποίο θα ανοίγει ο εξωτερικός κάδος. Να επισκεφθούν τα περίπτερα, να τους δώσουμε την όποια πληροφορία χρειάζονται, προκειμένου να αυξήσουμε το ποσοστό συμμετοχής, να ενισχύσουμε το βαθμό διαλογής και να καλύψουμε τον περιφερειακό και εθνικό στόχο που είναι η διαλογή στην πηγή βιοαποβλήτων στο 40%. Το πρόγραμμα διαλογής στην πηγή υπολοιμάτων τροφών που υλοποιεί ο Δήμος Χανίων χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ, ενώ μέχρι το τέλος του χρόνου εκτιμάται ότι θα έχει ολοκληρωθεί η προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού ώστε να εξαπλωθεί και σε άλλες περιοχές.